Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από την οικονομική κρίση. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι 12 και χρόνια τώρα. 12 και χρόνια. Τι συνέβαινε, γιατί ταλαιπωρήθηκε όλος αυτός ο κόσμος, πείτε μας. Κοιτάξτε λίγο. Το μεγάλο το πρόβλημα ανέκυψε κυρίως όταν αρχίσαμε και ενοποιήσαμε όλα τα ταμεία στον ΕΦΚΑ. Ναι. Αυτό ήταν ένα εγχείρημα το οποίο πραγματικά έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, το ότι είχαμε τα πολλά διαφορετικά ταμεία ήταν πηγή και αναποτελεσματικότητας και ανισοτήτων. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή, πραγματικά χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή εφαρμόστηκαν μοντέλα τα οποία ήταν, κάποιος αναρωτιόταν γιατί πήγαμε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν έγιναν ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες έπρεπε να έχουν αναλυφθεί κλπ. Τώρα, όταν το ξεκινήσαμε το 2019, δεν ήταν μόνο οι καταγεγραμμένες συντάξεις οι οποίες ήταν οι εκκρεμείς, ήταν και πάρα πολλές άλλες δεκάδες χιλιάδες, οι οποίες βρήκαμε, τις οποίες ήταν απλά σε σακούλια, σε ντουλάπες, σε ερμάρια, σε οτιδήποτε θέλετε. Τώρα, αυτό το οποίο ανέλαβε το Υπουργείο ήταν μια πληθώρα πρωτοβουλειών, οι οποίες ήταν είτε σε νομοθετικό επίπεδο, είτε σε οργανωτικό επίπεδο, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο, από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδομής, είτε σε επίπεδο βελτίωσης των δεξιοτήτων των ατόμων που είναι μέσα, σε συνεργασία ιδιωτικού με δημόσιο τομέα. Όλα αυτά τα πράγματα φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε πολλά πράγματα όμως να κάνουμε ακόμα. Όχι μόνο για τις επικουρικές συντάξεις που αναφέρατε προηγουμένως, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ΕΦΚΑ θα το έχουμε λύσει και αυτό το πρόβλημα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Υπάρχει ζήτημα εδώ με τις επικουρικές, γιατί είναι χρήματα πάλι των ασφαλισμένων. Έτσι, ναι, αλλά κοιτάξτε λίγο τώρα. Αν σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ποσοστό της συνολικής σύνταξης προέρχεται από την. Είναι μικρότερη. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο η κύρια προσπάθειά μας πήγε αρχικά στις κύριες συντάξεις. Αλλά και εκεί νομίζω θα γίνει μεγάλη πρόοδος. Και τα δύο πράγματα τα οποία θέλουμε από εδώ και πέρα και ήδη έχουν γίνει τεράστια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι προφανώς και η ψηφιοποίηση όλης της πληροφορίας ώστε να γίνεται πολύ γρήγορα, να μην έχουμε τους φακέλους που να γυρνάνε αριστερά-δεξιά κλπ. Ξέρετε και, τι τραγελάει. Και το δεύτερο. Όταν έχουμε καταγράψει ως ρεπορτάζ να μην πηγαίνει από το ένα ταμείο φάκελο στον άλλο, να μην μιλούνται μεταξύ τους οι διοικητές. Να χάνονται. Χανόντουσαν στον δρόμο οι φάκελοι, δεν ξέραμε πού ήταν, οι αιτήσεις που κάνανε οι ασφαλισμένοι. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Ομολογώ ότι χθες είχα μια τέτοια περίπτωση στο γραφείο μου, έφτασε ασφαλισμένος. Μπράβο σας όμως που τον δέχτηκε. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό. Καλά, η δουλειά μου είναι αυτή. Όχι, μην το λέτε. Δεν είναι αυτονόητο για όλους. Δεν είναι αυτονόητο για όλους. Οφείλουμε να το πούμε. Ήταν 78 μήνες. Τι 78, περίμενε, εντάξει. Λοιπόν, ο φάκελος του είχε πάει σε κάποιο ταχυδρομικό γραφείο. Είχε μείνει και δεν πήγε να τον παραλάβει η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και ήταν επί μήνες. Πραγματικά όταν το άκουσα δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Αυτός αλλά ο άνθρωπος τώρα τι θα γίνει που θα έχει τα πάρουν χάσει. Παίρνει και τα αναδρομικά τώρα. Παίρνει και τα αναδρομικά, μπράβο, αλλά 78 μήνες πώς ζούσε. Είναι. Μπορεί να έχει από κάποια άλλη πηγή εισόδημα. Πώς ζήσε 78 μήνες. Προσωπικά κύριε Υποφαντή είχα σοκαριστεί πάρα πολύ. Πραγματικά το εννοώ αυτό το πράγμα. Όταν ήταν σε μια ομιλία του Πρωθυπουργού που είπε την περίπτωση και μετά το διαπίστωσε και ποιο ήταν το συγκεκριμένο το άτομο, ότι πήγε σε μια δομή αστέγων και ρώτησε. Διάφορες ήταν οι περισσότεροι, είναι από διάφορες άλλες ατυχίες που έχουμε στη ζωή μας. Αλλά υπήρχε άνθρωπος που του είπε ότι εγώ κατέληξα, δεν βγαίνει η σύνταξή μου. Δεν βγαίνει. Δεν λοιπόν, μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Ήταν η δομή σύνταξή του. Δικαιούται ο άνθρωπος. Όλα αυτά εδώ τα πράγματα με το που ήρθαμε στην κυβέρνηση ήταν διάφορα τέτοια πράγματα που κάναμε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, σχεδόν σε όλους δίνουμε εθνική σύνταξη. Οπότε, με ένα στοιχειώδη έλεγχο απευθείας μπορείς να δεις. Ο κύριος Υποφάντης, αυτό το στοιχειώδη το καλύπτει, του το δίνω απευθείας. Μπορεί να πάρει προσωρινή σύνταξη εύκολα, που είναι κάτι ακόμη ψηλότερο. Του το δίνω αυτό το πράγμα απευθείας. Αλλά μετά είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε, ώστε να. Τι γίνεται στις διαδοχικές, ρωτάει ο κόσμος. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ακόμα και τώρα, δεν μπορεί να συμβιβαστεί γρήγορα η διαδοχική. Δύο πράγματα έχει. Το ένα είναι με τη διαδοχική, το άλλο είναι με την παράλληλη. Με την παράλληλη, νομίζω ότι είναι που σας ρωτάνε. Παράλληλη είναι το εξωτερικό περισσότερες φορές. Όχι, με τις διεθνείς είναι λίγο διαφορετικά. Με τις διεθνείς. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές δεν είναι από τη δικιά μας τη μεριά το πρόβλημα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχουμε μερικά χρόνια εδώ και μερικά χρόνια στο εξωτερικό, πρέπει να συντονιστούν οι δύο αυτές οι υπηρεσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό. Όσον αφορά την παράλληλη. Με την παράλληλη, αυτό το πράγμα που γίνεται για όλες τις καινούριες που έχουμε την παράλληλη, εκδίδονται κανονικότατα. Για τις παλαιότερες που έχουμε, το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Υπάρχει το αντίστοιχο λογισμικό και εκαθαρίζονται. Πάντως τα νούμερα με τις παράλληλες δεν είναι τόσο μεγάλα όσες γράφεται. Πόσες χιλιάδες είναι πολιτών, 15-20 χιλιάδες. Λίγο παραπάνω από αυτό θα πρέπει να είναι. Έχω ακούσει κάτι ο νούμερα 100 χιλιάδες και δεν είναι τόσο. Όχι, δεν είναι τόσο. Υπουργέ μου, με την προσωπική διαφορά τι θα γίνει. Τι απασχολεί πολύ η προσωπική διαφορά. Το ξέρω τι απασχολεί, αλλά για λίγο να δούμε τι είναι η προσωπική διαφορά.
Η προσωπική διαφορά ήταν όταν έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου, έγινε ένας επανυπολογισμός όλων των συντάξεων. Mm-hmm. Σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εσείς βγήκατε μία μέρα πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και εγώ βγήκα μία μέρα μετά. Μετά. Καλά, εσείς βέβαια είστε πολύ νεότεροι, οπότε μάλλον αντίστροφα πρέπει να το πω. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που γινόταν ήταν, θεωρητικά θα πρέπει να έχουμε τη διασύνταξη αν έχουμε όλα τα ίδια χαρακτηριστικά κλπ. Όσοι βγήκαν λίγο νωρίτερα, παίρνανε ψηλότερες συντάξεις. Και αυτό το πράγμα το οποίο τους είπαν ήταν ότι αυτή τη διαφορά την οποία έχετε θα την διατηρήσετε. Και μάλιστα η αρχική πρόβλεψη ήταν να τη διατηρήσουν μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά να κοπεί αυτή η προσωπική διαφορά. Να μην δίνει. Όχι να μην δίνει την προσωπική, να κοπεί η σύνταξη η αντίστοιχη. Ωραία. Αυτό το πράγμα η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ότι δεν θα γίνει. Και είπε ότι το αντίστοιχο. Και σαν αποτέλεσμα ήταν ότι δεν δόθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις από το 2018, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη. Και αυτό το πράγμα το οποίο είπαμε ήταν ότι οποτεδήποτε δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, θα κόβεται ένα κομμάτι της προσωπικής διαφοράς ως όταν μηδενιστεί. Ήδη έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Το πρώτο ήταν όταν έγιναν οι αυξήσεις λόγω του νόμου Βρούτση, λόγω της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης. Αμέσως ήταν ότι φαγώθηκε η προσωπική διαφορά και μηδενίστηκε μάλιστα και για ορισμένους. Τώρα περιμένουμε ότι κάτι λιγότερο από 300.000 συνταξιούχοι μηδενίζουν επίσης την προσωπική τους διαφορά και έτσι θα προχωρήσουμε για παραπέρα.